Μάλιστα. Αφήστε να εκφραστεί την κυρία Βασιλική, η οποία με το πληθυντικό προσπάθησε να έτσι δημιουργήσει γύρω από τον εαυτό της ένα σεβασμό και μια ίσως εκτίμηση την οποία δεν είμαστε σε θέση να την δώσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τη γνωρίζουμε καλά. Ωστόσο, ξέρετε, χρησιμοποίησατε το Θανάση, έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται να μιλήσει, να πει την αλήθεια του, για να βγάλετε από μέσα σας τοξίνες, Βασιλική μου. Με ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, σας λέω, για δικό σας καλό και για την εκπομπή σας, αυτή η κυρία σύντομα θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Mm. Έχει σκοτώσει 2 ανήλικα παιδάκια, τα οποία είναι εγγόνια μου, και όλη μου την οικογένεια. Αχ, περαστικά σας. Πραγματικά περαστικά σας. Μακάρι να το ξεπεράσετε. Εντάξει. Εγώ χαίρομαι για τους ανθρώπους που πήραν, γιατί οι φίλοι πρέπει να έχουν σημεία εκλεκτικής συγγένειας. Και η μία κυρία που πήρε και θέλει να γίνει φίλη με το Θανάση έχει βιώματα τραυματικά, οπότε έχουν να μοιραστούν πράγματα. Και ο Μανώλης έχει περάσει από το στάδιο της παχυσαρκίας που πρέπει να την ξεπεράσει. Και έτσι λοιπόν γίνεται καθοδηγητής, δηλαδή βοηθάει. Και εννοείται ότι προσπερνάμε το τηλεφώνημα της κυρίας Βασιλικής, ναι. η οποία φαίνεται να βρίσκεται σε κάποια κρίση. Η Χρυσούλα Μαυράκη και η διαδρομή της είναι γνωστή. Δεν θα πω καν στην κρίση να την υπενθυμίσω. Ούτε εγώ να πω κάτι. Ξέρεις, όταν πεις κάτι για κάποιον που δεν του αρέσει, γίνεσαι εχθρός του. Το σωστό είναι. Προφανώς έχει ζητήσει τη στήριξη, δεν βγήκε αυτό που ακριβώς ήθελε. Ναι. Πραγματικά ελπίζουμε να βρει τον δρόμο της και είναι να συνεχθεί. Είναι κρίμα όμως. Είναι κρίμα γιατί ο αγγελιοφόρος δεν φταίει όταν φέρνει κακό μήνυμα. Φταίει η κατάσταση που είναι κακό το μήνυμα. Ναι. Παλιά τους σκότωναν τους αγγελιοφόρους και όλες που έφεραν κακά μηνύματα. Μερικές φορές όμως πρέπει να πεις αλήθειες. Αλήθειες λες. Και αλήθειες μας λέει και ο αγαπημένος. Όχι, εγώ βλέπω ότι ο Θανάσης πραγματικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει γοητεύσει τους τηλεθεατές και υπενθυμίζει, έτσι, και το τηλεφώνημα της Βασιλικής, υπενθυμίζει ότι πραγματικά οι άνθρωποι, η σχέση, η ανιδιοτελής είναι λίγο δύσκολο πράγμα. Βλέπεις ότι εκείνη χρησιμοποίησε το πρόβλημα του Θανάση για να βγει στον αέρα της τηλεόρασης και να και πει τη φαντασίωση, ότι είναι αυτό που αισθάνεται. Ναι. Μάλιστα μας είπε ότι έχετε καταδικαστεί και για φόνους, κυρία Μαυράκη, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί θα σας είχα καλεσμένη μου για κάτι. Θα είχα αποκλειστικότητα. Λοιπόν, θα στη δώσει την ιστορία κατά αποκλειστικότητα. Αυτό συμβαίνει στο θαυμαστό κόσμο των ανθρώπων. Η χαρά που είχαμε προαναγγείλει δεν θα προλάβει να έρθει στην παρέα μας, γιατί έχουμε φτάσει ήδη στις 7 και 20 σχεδόν. Σας έφαγα όλο το χρόνο. Μας έφαγες όλο το χρόνο, όπως τρως όλο στο φαγητό. Μας έφαγες και όλο το χρόνο, φίλε. Γουστάρουμε που μας έφαγες το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε να σε ταΐσουμε και με άλλο χρόνο. Αλλά αυτό με το οποίο θέλουμε να σε ταΐσουμε είναι με χαρά και ευτυχία και επικοινωνία. Και αν αυτό το έχουμε καταφέρει, μας έχεις δώσει μεγάλη χαρά. Και αν πραγματικά μετά από αυτή την εκπομπή βρεθούν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους θα επικοινωνήσεις, και εγώ υπενθυμίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί που θα θελήσουν να επικοινωνήσουν με τον Θανάση θα είναι μόνο γιατί θα πρέπει να τον θαυμάσουν για κάποιους λόγους και όχι γιατί θα πρέπει να αισθανθούν ή ψήγμα ίκτου ή δεν ξέρω τι άλλο απάνθρωπο συνέστημα έχουμε οι άνθρωποι μέσα μας, είναι ευπρόσδεκτη στη ζωή του Θανάση και στη δική μας, γιατί μέσω ημών θα γίνει η γνωριμία. Άλλωστε ο Θανάση είναι δικός μας άνθρωπος πια. Θέλω να ευχαριστήσω την. Και εγώ κοντά του. Την αγαπημένη μου Χρυσούλα Μαυράκη. Την επόμενη φορά που θα κάνετε φόνους, κυρία Μαυράκη, να μας ενημερώσετε. Βεβαίως, να το μαθαίνουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Θανάση μου, να είσαι πάντα καλά. Θα σε δω και μετά, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν.